Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να συνεχίσουμε, όχι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση που έχει αρχίσει εδώ και καιρό, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε το εξαιρετικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό δυναμικό που διαθέτει η Κρήτη στα πλαίσια του προγράμματος της λεγόμενης έξυπνης εξειδίκευσης, που είναι το πρόγραμμα με το οποίο θα κατανεμηθούν οι πόροι του υπερχόμενου ΕΣΠΑ, με τον καλύτερο τρόπο για την Κρήτη. Τώρα, εδώ υπάρχουν κάποια καινοτόμα στοιχεία που πιστεύω θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα στο νησί, αλλά και θα ανοίξουν προοπτικές για δουλειές, για την καταπολέμηση της ανεργίας και την προσέλκυση κεφαλαίων στην Κρήτη. Τα νέα καινοτόμα στοιχεία, θα έλεγα, μια και ασχολούμαι και με την καινοτομία, είναι ότι πέρα από το ΕΣΠΑ που αποτελεί τη δημόσια χρηματοδότηση, ευελπιστούμε να φτιαχτεί, θα έλεγα, ένα κοινό ταμείο, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης ιδιωτικούς πόρους, αλλά ιδιωτικούς πόρους με πολύ καλούς όρους, που θα βασιστούν σε εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί σε κοινοτικό επίπεδο, εργαλεία οικονομικά μιλάω. Και το άλλο που θα περιλαμβάνει επίσης είναι τη δυνατότητα για χαμηλότοκα δάνεια. Και από την άποψη αυτή έχει ξεκινήσει συζήτηση με τράπεζες εδώ που θα λειτουργήσουν, τοπικές τράπεζες της Κρήτης, που θα λειτουργήσουν σαν ενδιάμεση για την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων από την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. Τώρα, αυτό είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο που έχει προχωρήσει, όπως σας είπα. Ο Περιφερειάρχης είναι ενήμερος από πολύ νωρίς εδώ και χρόνο, θα έλεγα. Μαζί το έτσι, έχουμε σχεδιάσει διάφορα βήματα σε αυτό το σχέδιο και από αυτή την άποψη η Περιφέρεια της Κρήτης είναι, θα έλεγα, η πιο όρημη στον ελλαδικό χώρο. Και η γνώση αυτή, αυτό λέγαμε προηγουμένως με τον Περιφερειάρχη, θα είναι χρήσιμο να μεταφερθεί. Άλλωστε, έχουμε και τέτοια αιτήματα και σε άλλες περιφέρειες, γιατί προφανώς η προσπάθεια είναι συνολική για όλη τη χώρα. Το άλλο το οποίο προκύπτει και έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ για την περιφέρεια είναι αυτό το περίφημο πακέτο Juncker, αν έχετε ακουστά, το οποίο βέβαια είναι κάτι το οποίο συζητιέται ακόμη αυτή τη στιγμή σε επίπεδο της κοινότητας. Στο Συμβούλιο Υπουργών που θα γίνει στις 29 Μαΐου θα είναι ένα βασικό ζήτημα για την τελική μορφή που θα πάρει και το οποίο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο για θέματα ανάπτυξης, μια και αναμένονται να δημιουργηθούν πόροι της τάξης πάνω από 300 δις, όχι για την Ελλάδα μόνο, και σημασία έχει να υπάρξουν από εμάς καλές προτάσεις. Και πάλι στην άποψη αυτή, και έχουμε ήδη υποβάλει μια πρωταρχική πρόταση από την Κρήτη στα πλαίσια αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, ελπίζουμε να πρωτοστατήσει η Κρήτη για το πακέτο αυτό του Juncker. Έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό που, όπως είπε και προηγουμένως ο κύριος Υπουργός, είναι ο καλύτερος στη χώρα μας. Και πολλές περιφέρειες θέλουν να μεταφέρουν αυτό το μοντέλο στις δικές τους περιφέρειες. Όλο αυτό έχει γίνει γιατί υπάρχει μια εξαίρετη συνεργασία με όλα τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης, με το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει, που είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, μαζί με την περιφέρειά μας. Αυτό που φιλοδοξούμε είναι να έχουμε την ανάπτυξη, να έχουμε την απασχόληση, να έχουμε θέσεις εργασίας, γιατί μέσα από όλα αυτά τα προγράμματα μπορούν να έρθουν προσθετικοί πόροι από διάφορα προγράμματα, όχι μόνο από το νέο ΕΣΠΑ, αλλά και από την έξυπνη εξειδίκευση, που τομεακά προγράμματα μπορούν να έρθουν προς το νησί μας, αλλά και η πραγματική δουλειά η οποία γίνεται στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα να πάει στην οικονομία της Κρήτης.